Γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι της Let's Study. Πολλοί από εσά ακολουθείτε το κανάλι μας γιατί θέλετε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, με σκοπό να αναπτύξετε εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία μπορείτε να αναρτήσετε στην πλατφόρμα της Let's Study οργανώνοντας ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό μάθημα. Πολλοί ίσως να έχετε ακούσει και τον όρο MOOC όταν αναφερόμαστε σε κάποιο διαδικτυακό μάθημα. Τι είναι όμως ένα MOOC και γιατί όλο ένα και πιο συχνά ακούμε αυτό τον όρο σήμερα. Ποιε είναι οι διαφορές ενός MOOC από ένα διαδικτυακό μάθημα. Γιατί να ασχοληθείτε και εσείς με την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού μαθήματος. Ποια είναι τα ωφέλη. Μείνετε κοντά μας γιατί σε αυτό το βίντεο θα σας απαντήσουμε σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Τα διαδικτυακά μαθήματα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι κάτι νέο. Οι καταστάσει που ζούμε τώρα, ταυτόχρονα με τι ανάγκε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, απλά ενίσχυσαν την παρουσία των διαδικτυακών μαθημάτων. Ένα τύπο διαδικτυακών μαθημάτων είναι και τα MOOCs. Ο όρο MOOCs βγαίνει από τα αρχικά Massive Open Online Courses ή, όπω έχουμε συνηθίσει την ελληνική του ορολογία, μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα. όρο μαζικά. Αναφέρεται στο γεγονό ότι ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών μπορεί να έχει πρόσβαση στο μάθημα. Ο όρο Ανοιχτά έχει ερμηνευτεί ότι οποιοδήποτε με πρόσβαση στο ίντερνετ μπορεί να γραφτεί στο μάθημα, να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό αλλά και να αλληλεπιδρά με του ομότιμου του. Ο όρο Διαδικτυακά αφορά στο γεγονό ότι όλο το μάθημα διεξάγεται μέσω ίντερνετ. Και τέλο, ο όρο Μαθήματα αναφέρεται στη δομή του περιεχομένου που συνήθω είναι η ίδια δομή που έχει και ένα αντίστοιχο ακαδημαϊκό μάθημα. Τα MOOCs και γενικά τα διαδικτυακά μαθήματα στην πλειοψηφία τους προσφέρονται σε ασύγχρονη μορφή με χρήση βίντεο. Αυτό μπορεί να είναι και αρκετό για ένα διαδικτυακό μάθημα. Στο κανάλι μας έχουμε αναπτύξει βίντεο όπου σας παρουσιάζουμε τα διάφορα είδη βίντεο τα οποία μπορείτε να αναπτύξετε για τα διαδικτυακά μαθήματα, το σύνδεσμο του οποίου μπορείτε να βρείτε κάτω στις πληροφορίες. Η διαφορά ενός MOOC σε σχέση με ένα διαδικτυακό μάθημα είναι πως συνοδεύεται από επιπλέον δραστηριότητε εκτός των βίντεο, οι οποίες υποβοηθούν την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Τέτοιες δραστηριότητε μπορεί να είναι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε δημόσιες συζητήσεις μέσω κάποιου φόρουμ, συμπλήρωση διαφόρων κουής γνώσεων, ασκήσεων, εργασιών, επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, συμμετοχή σε συνεργατικέ δραστηριότητες, και δραστηριότητες αξιολόγησης ομοτήμων ή με την επίσημη ορολογία τους δραστηριότητες peer review και άλλες πολλές δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε ένα MOOC δεν είναι η απλή παρακολούθηση δηλαδή κάποια σειρά από βίντεο, αλλά ένα τρόπο να συνδέεσαι με άλλου εκπαιδευόμενου και να συνεργάζεσαι μαζί του, να είσαι περισσότερο ενεργό στη διαδικασία τη μάθηση. Γιατί όμω να ασχοληθεί ω εκπαιδευτή με την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων, είτε θελήσει να αναπτύξει ένα απλό σεμινάριο, είτε ένα διαδικτυακό μάθημα ή MOOC. Υπάρχουν αρκετά ωφέλη ως εκπαιδευτής, τα οποία σου προσφέρει η εμπλοκή σου σε αυτό το είδος εκπαίδευσης. Το πρώτο και πολύ βασικό έχει να κάνει με τη μεγάλη εξάπλωση των διαδικτυακών μαθημάτων. Εμπλεκόμενοι σε αυτό το trend στην εκπαίδευση, έχετε τη δυνατότητα με την ενασχόλησή σας να μάθετε νέα εργαλεία και να αναπτύξετε νέες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πάτε παράλληλα με το ρεύμα αυτού του είδου εκπαίδευση. Αν και η εμπλοκή σα με την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων εμπεριέχει αρκετέ τεχνικέ λεπτομέρειε που χρειάζεται να γνωρίζετε, όσο περισσότερο εμπλέκεστε με αυτή τη διαδικασία, τόσο καλύτεροι θα γίνεστε. Ακόμη ένα πολύ βασικό λόγο ενασχόληση είναι η προσέγγιση μαθητών που χωρί την διαδικτυακή εκπαίδευση δεν θα είχατε πρόσβαση. Ακόμη και αν η έδρα σα είναι κάποια απομακρυσμένη πόλη, μπορείτε να προσεγγίσετε μαθητέ από οποιοδήποτε μέρο τη Ελλάδο ή ακόμα και του εξωτερικού. Οποιοδήποτε μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει κάποιο μάθημά σα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και με σύγχρονε μεθόδου επικοινωνία με του εκπαιδευόμενου, μέσω Skype, Zoom, Webex, Google Meet ή άλλη πλατφόρμα, αλλά υπάρχει κάποιο όριο στο πλήθο των μαθητών που μπορείτε να εξυπηρετήσετε. Όταν αναφερόμαστε σε διαδικτυακά μαθήματα, μπορείτε να υπολογίζετε σε εξυπηρέτηση χιλιάδων μαθητών, που μπορεί να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σα μάθημα. Ο χρόνο και ο κόπο που θα χρειαστεί να αφιερώσετε για τη δημιουργία των βίντεο και του υλικού που θα χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα είναι αρκετό στην αρχή, αλλά από τη στιγμή που θα το δημιουργήσετε και έπειτα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να υποστηρίξετε απλά του εκπαιδευόμενου που το παρακολουθούν. Μπορείτε να απαντάτε τυχόν ερωτήματά του ή να διορθώνετε τυχόν εργασίε και ασκήσει. Δεν χρειάζεται να αφιερώσετε ξανά χρόνο στη δημιουργία του υλικού. Στη σύγχρονη εκδοχή που σα ανέφερα παραπάνω. Κάθε φορά που θα έχετε κάποιο μάθημα μέσω τη πλατφόρμα Σύγχρονη Επικοινωνία, θα πρέπει να κάνετε το μάθημα εξ αρχή, το οποίο είναι χρονοβόρο και δεν μπορείτε να υποστηρίξετε πολλού εκπαιδευόμενου ταυτόχρονα. Μπορείτε να αφιερώσετε αυτόν τον χρόνο που θα γλιτώσετε στην ανάπτυξη του επόμενου σα διαδικτυακού μαθήματο και έτσι να καταφέρετε να τρέχετε πολλαπλά μαθήματα ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, και περνάμε στον επόμενο βασικό λόγο για να ασχοληθείτε με ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων είναι ο οικονομικό παράγοντα. Τα οικονομικά ωφέλη είναι μεγάλα και θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια αρκετά καλή ροή εισοδήματο. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που εγγράφετε κάποιο μαθητή σε μάθημά σα, δεν χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο σε αυτόν. Ή εάν αφιερώσετε, θα είναι συγκριτικά μικρότερο από το να του κάνετε live μάθημα. Ετοιμάζετε μία φορά το υλικό σα και από εκεί και πέρα για τα επόμενα χρόνια και για όσο το υλικό φυσικά δεν είναι outdated, μπορείτε να εισπράτετε από τις συνδρομές των εκπαιδευομένων. Άλλο πλεονέκτημα, μπορείτε να εργαστείτε από οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να έχετε συγκεκριμένο χώρο δικό σα ή να νοικιάσετε κάποιο χώρο για αυτόν τον σκοπό. Από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μπορείτε απλά να υποστηρίζετε του εκπαιδευόμενου και μάλιστα χωρί να έχετε συγκεκριμένο ωράριο. Με τη δημιουργία online μαθημάτων και ανάρτησή του στην πλατφόρμα τη Let's Study, μπορείτε να αποκτήσετε εκπαιδευτική εμπειρία και να την εντάξετε στην επαγγελματική σα εργαλειοθήκη. Ακόμη και αν έχετε πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία μπορείτε να προσελκύσετε ένα ευρύτερο κοινό με αποτέλεσμα την αναγνωρισιμότητά σα ω επαγγελματία, αλλά και ειδικό στην εκπαιδευτική ενότητα που θέλετε να παρουσιάσετε. Ακόμη όμω και να μην αναπτύσσετε κάποιο ολοκληρωμένο μάθημα, αλλά θέλετε να προσφέρετε ένα μικρότερο σεμιναριακού τύπου μάθημα, τα ωφέλη είναι τα ίδια. Αρκετέ εταιρείε που παλιότερα νίκιαζαν κάποιο χώρο σε ξενοδοχείο ή σε αίθουσα εκδηλώσεων για να κάνουν τι ομιλίε του, έχουν μεταφέρει αυτέ τι υπηρεσίε του διαδικτυακά μέσω ασύγχρονης παρουσίασης με βίντεο είτε σε μορφή webinar, το οποίο και αυτό είναι μια μορφή εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τα κόστη δημιουργίας ενός event, αλλά έχουν καταγεγραμμένο και το υλικό, το οποίο και πάλι μπορούν να το προωθήσουν είτε επιπληρωμή, είτε διοργανώνοντας ξανά webinar, παρουσιάζοντας το ίδιο υλικό, όχι live αυτή τη φορά. Αυτού του είδους τα webinars, αν θέλετε να το ψάξετε λίγο παραπάνω, ονομάζονται Evergreen Webinars. Πιστεύω να καταλάβατε πόσο χρήσιμο και ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικό είναι το να ασχοληθείτε με την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων. Δεν χρειάζεται να έχετε εξ αρχή τι τεχνικέ δεξιότητε για να αναπτύξετε το δικό σα μάθημα. Εμείς σαν Let's Study μπορούμε να σα βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια ανάπτυξη ενό μαθήματο, από την καταγραφή και επεξεργασία των βίντεο σα μέχρι και την ανάρτηση του υλικού μέσω τη εξειδικευμένη πλατφόρμα που διαθέτουμε. Ακόμη όμως και να θέλετε να αναπτύξετε μόνοι σα το υλικό με τι πληροφορίε που σα παρουσιάζουμε μέσα από το κανάλι μα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα ώστε να εκμεταλλευτείτε την πλατφόρμα τη Let's Study μέσω τη οποία θα προσφέρετε το μάθημά σα στο ευρύ κοινό. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τη Let's Study.